Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά, καλησπέρα. Είχαμε μπόλικη εκπροσώπηση τις προηγούμενες μέρες από ΠΑΟΚ. Κυρίως στα μικρότερα κλιμάκια. Σε εθνικές, ναι. Σε διάφορες εθνικές ομάδες. Γενικώς οι πιο νεαροί παίχτες του ΠΑΟΚ έχουν κυρίως υποχρεώσεις μαζί με τον Ζίφκοβιτς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος μεγάλος. Γιατί και από τους μικρούς και ο Κοτάρσκι και ο Ντάντας και ο Κωνσταντέλιας και ο Κουλιεράκης βεβαίως. Ο Κούρτιτς ήταν ένα ταξίδι... Πού ήταν για να γίνει? Αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Κανείς δεν κατάλαβε. Ναι. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει και πρόβλημα. Δηλαδή, πώς θα το πω τώρα. Μένει για να φύγει, αυτό που έχουμε πει. Καλά, στον ΠΑΟΚ είναι σίγουρο ότι μετράνε όλα αντίστροφα για να τελειώσει αυτή η συνεργασία. Αλλά ακόμα και για την Εθνική του έδωσαν άδεια. Ήθελε και εκείνος να πάει. Δηλαδή, δεν δίνει κανείς ιδιαίτερη σημασία πραγματικά στο τι γίνεται με τον Κούρτιτς και για ποιο λόγο να φύγει αυτό το διάστημα για να πάει στην Εθνική του όσο πάει. Λες και υπήρχε περίπτωση χωρίς προπονήσεις μετά από τόσους μήνες και με πρόβλημα στο γόνατο να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αλλά ήθελα να δώσει το παρόν και ο ΠΑΟΚ του το επέτρεψε. Πάντως αυτή τη στιγμή, πέρα από το θέμα των προπονήσεων που δεν είναι σε αγωνιστικό ρυθμό, έχει ή να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του ο Κούρτιτς από ό,τι καταλαβαίνω? Δεν έχει μπει με την υπόλοιπη ομάδα ακόμα. Ναι. Δεν έχει, δηλαδή είναι σε φάση αποθεραπείας εδώ και πολύ καιρό μετά από κάτι σοβαρό το οποίο αντιμετωπίζει και από όσο θυμάμαι δεν έχει και ανακοινωθεί επίσημα το τι ακριβώς αντιμετωπίζει. Αλλά δεν έχει μπει σίγουρα με την ομάδα και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να τον δούμε να παίζει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Άρα λοιπόν λείπουν αρκετοί νεαροί και με την ελπίδα της Ελλάδας, παίχτες που είναι στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Μπαλωμένος και ο Παναγιώτου. Λείπουν πολλοί με την εθνική νέων της Ελλάδας, όπως είναι γνωστό, μεταξύ των οποίων και ο Τζίμας, που συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις των ανδρών. Μετά από αυτές τις αποσύσεις, ο Λουτσέσκου δεν ήθελε να δώσει φιλικό, αλλά όπως είπε και ο λόγω του Χάτζη και της πρότασης δέχθηκε και χθες ο ΠΑΟΚ. Είχε πολύ καλή απόδοση με την Φαρούλ Κωνσταντζα, όπως λένε εκείνοι που το... και εντός ομάδας βασικά, έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από το συνδυαστικό και πάλι κομμάτι του ΠΑΟΚ παρά τις πολλές απουσίες και στο πρώτο ημίχρονο που έπαιξαν αρκετοί της πρώτης ομάδας, αλλά ακόμα και στο δεύτερο, όπου στο τέλος συμμετείχαν και ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Β', ναι, και ο Κορτίτς Γιάννη και ο Γιαξής και ο Μπράντονιτς, παίχτες που είναι με τον Γκαρσία και κάποιες φορές ανεβαίνουν για προπονήσεις απλά στην πρώτη ομάδα. Καλή εμφάνιση, 3 γκολ μέσα από συνδυασμούς και πάλι. Ένα ο Μπράντον Τόμας που για άλλη μια φορά μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα, όπως τον βγάζει ο ΠΑΟΚ συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις. Και άλλα δύο πανομοιότυπα με τον Κετζιόρο να δίνει assist και να τελειώνουν τις φάσεις στο τέλος ο Μπράντονιτς με τον Γκορτετζιάννη. Καλά είναι ο ΠΑΟΚ, να καλύτερα αν ήταν ξεκάθαρο τι ισχύει με τον Κουλιεράκη, ο οποίος δεν ξέρω γιατί, καταρχάς να πούμε ότι και πριν το μάτς με τον Άρη ο Κουλιεράκης μέσα στην εβδομάδα είχε ενοχλήσεις, αλλά έπαιξε. Αυτό είναι σαφώς σημαντικό, δεν μπορούσε να λείπει από την Εθνική αφού έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι τόσο καλά, αντιμετωπίζει μυϊκά προβλήματα, έχασε πολλές προπονήσεις και με την Εθνική μας και από σήμερα πλέον δεν συμμετέχει με προβλήματα. Αυτό θα είναι ένα άγχος για την εβδομάδα που ξεκινάει. Τι ακριβώς έχει, τι πρόγραμμα πρέπει να βγάλει, έτσι ώστε να είναι έτοιμος, αν είναι έτοιμος, την Κυριακή κόντρα στην ΑΕΚ. Έχουν ακόμα υποχρεώσεις ο Κοτάρχη και ο Τάντας με τις εθνικές ελπίδων και ο ένας και ο άλλος την Τρίτη παίζουν. Αύριο ο Ζίφκοβιτς με τους Σέρβους, ο Κωνσταντέλιας, άρα από Τρίτη και μετά θα έχει αφήξεις ο ΠΑΟΚ για να δουν και ποιοι θα είναι οι διαθέσιμοι εν ώψη του επόμενου ντέρμπι, μια και ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα των play-off έχει 3 αλλεπάλληλα ντέρμπι και με Άρη και με ΑΕΚ αλλά και με Ολυμπιακό τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Τώρα νομίζω είναι και το θέμα του Ίγκανσον, κατά πόσο θα είναι έτοιμος. Αν θα προλάβει. Ναι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα καταφέρει, ότι θα προλάβει. Χάσει, όχι, ότι μπορεί να χάσει
με μια απλή ενόχληση και χωρίς να υπάρχει θλάση, τρίτο συνεχόμενο μάτς και μάλιστα και με διακοπή. Άρα οι πιθανότητες υπέρ του. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι ότι δεν έχει μπει ακόμη με την ομάδα, βέβαια σήμερα έχει ρεπό, δεν έπαιξε φυσικά στο χθεσινό φιλικό, αλλά και στον Άρη αμφίβολος ήταν, δεν πήραν το ρίσκο. Τον διατηρούν με ατομικό πρόγραμμα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι μπορεί να χάσει και άλλο παιχνίδι, εκτός και αν εντάξει, υπάρχει κάποια υποτροπή και εντάξει, αυτό το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί. Τώρα στον ΠΑΟΚ, αυτό το παιχνίδι πώς το προσεγγίζουν, πιστεύεις, γενικότερα ως οργανισμός, αυτό το μάτς που έχετε με την ΑΕΚ? Γιατί να έχει διαφορές από το προηγούμενο ή από το επόμενο? Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τα βλέπει συνολικά ή να κάνει υπολογισμούς. Ήταν πίσω, αρκετά πίσω, παραμένει πίσω σε σχέση με τους άλλους. Το game by game είναι λίγο τετριμένο του Λουτσέσκου. Αλλά το έχει βγει. Αλλά έχει και απόλυτη σημασία. Δηλαδή ναι, πραγματικά δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μετράει, γιατί δεν του βγαίνει κανείς υπολογισμός. Όπως και να τα βάλεις κάτω, δεν του βγαίνουν υπολογισμοί. Άρα αφοσιώνεται μόνο στο επόμενο το οποίο πρέπει να κερδίσει. Κερδίζει τα μεγάλα μάτς. Έχει να χάσει γενικώς πάρα πολλούς μήνες. Και άρα μόνο έτσι, υπάρχει μόνο η ΑΕΚ τώρα στο πρόγραμμα και μετά από τρίτη τάρτη θα επιστρέψουν και οι διεθνείς και είναι άλλη μια μεγάλη μάχη που σίγουρα θα κρυθεί σε λεπτομέρειες και σε ένα κατάμεστο γήπεδο από πλευράς ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο, ότι όσο περνούν οι μέρες και η ομάδα του Λουτσέσκου δείχνει ότι μπορεί να τους ανταγωνιστεί τους άλλους τρεις που είναι επάνω στην ομολογία, τόσο πιο πολύ ενισχύεται και το πιστεύω του κόσμου. Δηλαδή η ομάδα του ενισχύει, γιατί δεν κακά τα ψέματα, δεν νομίζω ότι και πολλοί το πίστευαν πριν από λίγο καιρό ότι έχει πιθανότητες ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει τις πρώτες θέσεις. Βήμα-βήμα, Κυριακή-Κυριακή, δείχνει με την εικόνα του πρώτα απ' όλα και με τα αποτελέσματα ότι μπορεί. Σωστά. Τώρα για αύριο, ποια θα είναι, θεωρείς, τα θέλω του ΠΑΟΚ στο τραπέζι σε αυτή τη σύσκεψη που θα... Παρόν σίγουρα αντιπρόεδρος ο Μάκης ο Κακάτσης, διαθέσιμος, έτοιμος να παρέμβει εφόσον μιλάμε και για τους άλλους ιδιοκτήτες και ο Ιβάν Σαββίδης, μετά από πολύ καιρό. Ο ΠΑΟΚ γενικώς στο κομμάτι εμπιστοσύνης στον αρχιδιαιτητή έχει μια πάγια θέση και νομίζω ότι έχει και στηρίζεται σε μια λογική, το ότι ο αρχιδιαιτητής πρέπει να αλλάζει κάθε δύο χρόνια για να μην αποκτά ελληνικές συνήθειες και σχέσεις. Φυσικά και αυτός θέλει και όσο μπορεί πιέζει για καλύτερους διαιτητές στα παιχνίδια των play-off, αλλά μέχρι εκεί και από εκεί πέρα, εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουν και στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο, ότι πολλά γίνονται για να γίνονται, για τις εντυπώσεις, για την τοξικότητα, για την ένταση που πρέπει να δημιουργείται, κάτι το οποίο πλέον έχει σοβαρούς κινδύνους για όλους. Και σε αυτό νομίζω θα είναι αρκετά προσεκτική. Ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο. Όλη η μέρα. Σοου. Σοου, ναι. Σοου. Δεν βλέπω κάποια ουσία. Βλέπω φωνές και σοου μόνο. Να δούμε αν θα βγάλει κάτι. Θα σε έχουμε και σε ένα αύριο. Να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Δημήτρη? Όχι, όχι. Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ, Δημήτρη. Καλό βράδυ.